Όλοι παρακολουθούμε σοκαρισμένοι τι αποκαλύψει για τη δράση του κυκλώματο παιδοβιαστών στην Αθήνα. Εν μέσω καταγγελιών για εμπλοκή πολλών προσώπων τη ψηλή κοινωνία, του καλλιτεχνικού κόσμου και πολιτικών προσώπων, οι αρχέ ακόμα αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία των 213 υποψήφιων βιαστών και δι όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, άρα είναι σίγουρα βιαστέ. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι αποκαλύψει για τον 53χρονο, ο οποίο εκτό από διασυνδέσει με τη Νέα Δημοκρατία και το τοπικό αστυνομικό τμήμα, αποτελούσε προνομιακό προμηθευτή του Δημοσίου με απευθεία αναθέσει, ειδικά από το Υπουργείο Υγεία, στο διάστημα 2011-2014, επιβεβαιώνοντα έτσι τι πολιτικέ διασυνδέσει που είχε ο διαστή με τη Νέα Δημοκρατία. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Ποιου καλύπτουν και δεν δίνουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα ώστε να δώσουν τη δυνατότητα τη αναγνώριση στο θύμα και σε άλλα ενδεχόμενα θύματα του κυκλώματο, ποιε οι σχέσει του 53χρονου παιδοδιαστή με το διοικητή του αστυνομικού τμήματο Κολονού, ποιε οι σχέσει του με αυτοδιοικητικού φορεί και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και ποιε ακριβώ με το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, με ποια κριτήρια δόθηκαν οι απευθεία αναθέσει στην επιχείρηση του 53χρονου τόσο οι αρχές όσο και η κυβέρνηση οφείλουν να γνωρίζουν πως κάθε καθυστέρηση ισοδυναμεί με συγκάλυψη. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μία ακόμη επανάληψη της υπόθεσης Λιγνάδη.